Αντρέα της Σπύρος, 15 χρόνια στην Πανκίου. Μένω λίγο πιο δίπλα από το σχολείο. Είναι μια κατηφόρα, 5 βήματα για να φτάσω εδώ πέρα. Και ξαφνικά έμαθα ότι με στέλνουν στο Μπότσι. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος για να φτάσω εδώ πέρα. Περνάω δύο λεωφόρους με 4 λωρίδες και βλέπει η ζωή μου. Παίρνω κανονικά απουσίες, μπορεί να χάσω την τάξη μου. Ναι, παρακαλώ, πρέπει να βρεθεί μια λύση να έρθουμε εδώ πέρα πίσω. Εσύ έφυγε σχολείο, τι κάνεις? Όχι, παίρνω κανονικά απουσίες. Περιμένεις κάποια λύση? Και μπορεί να χάσω την τάξη και είναι πολύ κρίσιμη η τάξη αυτή. Για να διεκδικήσουμε τα παιδιά μάμας να πηγαίνουμε στο σχολείο της γειτονιάς μας. Κάτι που με μια απόφαση της δευτεροβάθμιας μας στερήθηκε φέτος. Ενώ είχαμε ξεκινήσει κανονικά να παρακολουθούμε μαθήματα σε αυτό το σχολείο, πήραν την απόφαση να μας στείλουν σε ένα σχολείο 2 και 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μας, στο οποίο για να πάμε πρέπει να διασχίσουμε μεγάλους δρόμους και τον κόμβο του περιφερειακού. Όπως καταλαβαίνετε, τίθεται θέμα ασφάλειας. Και αυτός είναι ο λόγος που απήχαμε τα μαθήματα εδώ και 7 μέρες. Απήχαμε τα μαθήματα, παίρνουμε κανονικά απουσίες και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χρονιά. Εμείς πάμε σε αυτό το σχολείο γιατί έχει καινές αίθουσες, έχει καθηγητές και μπορεί να μας απορροφήσει το μαθητικό δυναμικό. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι εδώ, Αλεξάνδρα. Πηγαίνω το ίδιο και πριν 2 χρόνια υπήρχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μείναμε μία εβδομάδα εκτός. Είχαν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα, δεν μας βάζανε στο σχολείο. Είχαν κάνει ακριβώς την ίδια μαρτυρία, αλλά είχαν έρθει κυρίως οι γονείς μας. Φωνάζανε μέσα στους καθηγητές να μας βάλουν μέσα, γιατί χωρίς κανένα λόγο μας στέλνανε στο 4ο-5ο. Εκείνη τη χρονιά κιόλας είχαμε πάει να πάρουμε τα βιβλία μας από εκείνο το σχολείο. Μας στείλανε μέχρι εκεί για να τα πάρουμε. Και εμείς με μια σακούλα με 20 βιβλία μέσα, έπρεπε από το Βότσι να ξαναέρθουμε εδώ πέρα, γιατί την επόμενη εβδομάδα εμείς θα μπαίναμε μέσα. Και απλά ερχόμαστε να ξυπνούσαμε 8 η ώρα χωρίς κανένα λόγο, γιατί ελπίζαμε ότι θα μπούμε μέσα για μάθημα. Κάτι παρόμοιο γίνεται εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια, με φέτος. Οπότε κάθε χρόνο τα ίδια ζείτε. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο το ίδιο πρώτη ηλικίου συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που συμβαίνει.